και είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Απόλλων Λέιτης εναντίον Λίκοπινγκς για τη φάση των 32 του Champions League. Ανδρέας Μαραγκός, ο πρόεδρος των Απόλλων Λέιτης, τον οποίο ακούσαμε προηγουμένως, είναι εκεί και έδωσε τα χέρια στις 11 βασικές για σήμερα που παρέταξε ο Παναγιώτης Κίμωνος. Έχουν παραταχθεί οι δύο ομάδες μπροστά από την κεντρική εξέδρα του Μακαρίου Σταδίου. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος, αν και έγινε κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας για να παρευρεθεί σήμερα στο Μακάριο. Δεν ακολουθούν πολύ και την προσπάθεια που κάνουν οι Απόλλων Λέιτης. Και πάμε στις καθιερωμένες χειραψίες. Η αρχηγός της Λίκοπινγκς με αριθμό 3, η Τζοάνι Άρνθ, πρώτη και πίσω οι υπόλοιπες, περνάνε μπροστά από τις Απόλλων Λέιτης. Και σιγά σιγά πάνε όλες να πάρουν τις θέσεις τους για να αρχίσει ο αγώνας. Είπαμε από την Κροατία οι διαιτητές. Αριθμός 8 είναι η Δανάη Ελένη Σίδηρα, Ελλαδίτισσα, η αρχηγός των Απόλλων Λέιτης. Και η Γιάννη Άρντ, Δανέζα, 30 χρόνων αρχηγός της Λίκοπινγκς. Και εδώ είναι ο Πανίκος Κίμωνος, ο προπονητής των Απόλλων Λέιτης. Αναμνηστική φωτογραφία. Equal Game, το νέο σύνθημα σλογκάν της UEFA. Φάση των 32 του UEFA Women's Champions League. Εδώ είναι ο προπονητής της Λίκοπινγκς, ο Κιμ Γιόκερκρεν. Σουηδός. Μαζεύτηκαν οι παίχτριες της δικιάς μας ομάδας. Μπροστά από τον μπάγκο είναι και ο προπονητής πίσω. Το ίδιο περίπου κάνουν και οι Σουηδέζες. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα κορίτσια από τον Ladies. Είπαμε, έχουμε δύο Σουηδέζες στην ενδεκάδα μας. Είναι η Björk, η Τέρες Björk. Είναι 36 χρόνια, είναι η πιο μεγάλη σε ηλικία στον αγωνιστικό χώρο. Και η Τζούλια Μόλιν, είναι 27 χρόνια. Στο μπάγκο μάζεψε μια πληροφορία ήδη ο Ανδρέας Παυλίδης. Η Μαρτίνα Καπέλη είναι στον μπάγκο. Είναι αδερφή του Ιταλού αμυντικού της Νέας Σαλαμίνας, του Γκράσι. Θα μαζέψει και άλλες πληροφορίες στη συνέχεια. Ο Ανδρέας Παυλίδης θα μας την μεταφέρει, όπως και για την εξέλιξη του αγώνα. Οδηγίες από τους δύο προπονητές. Ο αγώνας έχει αρχίσει. Καλή επιτυχία, είπαμε. Ας ελπίσουμε ότι ο Απόλλωνας, οι Απόλλων Λέιτης θα πάρουν το αποτέλεσμα εκείνο που θα τους αφήσει ελπίδες για να κάνουν αυτό που δεν έκαναν ποτέ στο παρελθόν. Δηλαδή να προκριθούν σε φάση των 16 του Champions League.
Πρώτο φάουλ στον αγώνα. Θα το εκτελέσει η Άννα Όσκαρσον, με το αριθμό 20. Ψιλοκρεμαστά στο ύψος της περιοχής. Τα δύο τριάρια, η Φαρίας. Πάνε για την πρώτη τους επιθετική προσπάθεια οι φιλοξενούμενες. Η Ασλάνη θα κερδίσει το πλάγιο από τα αριστερά. Το εκτέλεσε η Άντερσον. Την μπάλα στην Ασλάνη τώρα που αλλάζει παιχνίδι απέναντι για την Όσκαρσον. Πρώτη ευκαιρία πάει να δημιουργηθεί εκεί, διώχνει η Κριστίνα Ιορδάν σε πλάγιο. Μπήκαν δυνατά οι φιλοξενούμενες, που είναι το φαβορί για, για το σημερινό αγώνα. Έδιωξε η Κίλτερ Μόες. Πάσα χαμηλά στην περιοχή και παρολίγο να γίνει το γκολ. Χάθηκε ευκαιρία από την Λίνα Χούρτινγκ στο δεύτερο λεπτό μόλις. Πολύ καλή ευκαιρία. Τα δεξιά η σέντρα χαμηλή από την Μίτλε. Το τσίμπημα της μπάλας στο πλασέ εκεί από την Χούρτινγκ. Ευτυχώς η μπάλα πήγε έξω. Συνεχώς η μπάλα στα πόδια των κόκκινων. Η Χούρτινγκ προς τα πίσω. Στην Κίλτε Μόες. Η τερματοφύλακας η Άντερσον και πάλι στην Κίλτε Μόες. Να κάθε την πάσα τώρα. Φαίνεται η άνεση αυτή με την οποία κυκλοφορούν την μπάλα οι Σουηδέζες. Φαίνεται ότι ξέρουν και μπάλα. Η Χούρτινγκ ειδικά. Λέναρσον. Δεξιά η Άντερσον. Η Όσκαρσον άλλαξε παιχνίδι. Μια παλιά από την Κίλτε Μόες. Με κεφαλιά η Χούρτινγκ. Ελέγχει η Μπιόρκ. Σουηδέζα που είναι στην άμυνα. Τώρα η αρχηγός μας η Ελλαδίδησα, η Σιδηρά. Πάει για μια μακρινή παλιά εκεί που ελέγχει η Τζόνα Άντερσον. Κυκλοφορία σε αυτά πρώτα τρία και κάτι λεπτά την έχουν συνεχώς την μπάλα στα πόδια οι φιλοξενούμενες. Η αρχηγός τους τώρα η Άρνθ. Έντοξε η Σιδηρά. Προσπαθεί η Ρούς. Μια καλή πάσα από τα δεξιά. Ελέγχει. Και έχει μπάλα Στουτ. Τερματοφύλακα στον Απόλλο Λέιτης. Ελίζαμπετ Στουτ. Είναι Αμερικανίδα, 27 χρόνων. Έχουμε και άλλη Αμερικανίδα. Είναι η Τζανέλη Φαρίας. Και η Χαν. Έχουμε τρεις Αμερικανίδες. Έχουμε τις δύο Σουηδέζες. Εδώ ξανά η πρώτη ευκαιρία από την Χούρτινγκ στο πρώτο λεπτό. Βγήκε η Στουτ. Εδώ η πάσα από τη Φαρία στην Αμερικανίδα, είπαμε. Από τα αριστερά τώρα η σέντρα πάνω στην Άντερσον. Γύρισε είδε την Χούρτινγκ, αλλά τελικά αφήνει μπάλα στην αρχηγό της, εκεί την Άρνθ, Γιάννη Άρνθ. Περισσότερες στην ενδεκάδα της Λίνκοπικ είναι Σουηδέζες. Έχει και Δανέζες. Το αριθμό 15 τώρα είναι η Λεονάρτσεν. Που έκανε εξαιρετική κίνηση, απέφυγε τη σίδηρα. Μπαίνει πλάγια στην περιοχή. Λεόναρτσεν θα κάνει το σούτ. Η Στουτ με δεύτερη προσπάθεια θα μαζέψει. Άλλη μια ευκαιρία καλή για την Λίκοπικ. Στο πέμπτο λεπτό. Ξανά η τρίπλα εδώ από την Φρίτα Λεόναρτσεν. Το σούτ με δύναμη. Σωστά τοποθετημένη. Μάζεψε με δεύτερη προσπάθεια η Ελίζαμπετ Στουτ. Χούρτινγκ. Είναι πάσα στη γραμμή. Τρέχει πρώτη η
Μπιόρκ. Πολύ όμορφα την περνάει η Ασλάνη. Η σέντρα της είναι δυνατή. Προς τα πίσω πάει. Εκεί που είναι η Κινοσίδ. Η Λαγκόνια, η Ιταλίδα. Δεν πήρε ακόμη μπάλα. Ούτε και Αγιάννα. Και, ναι. Αντρέα, έρχομαι κοντά σου. Έχουν μπάλα συνέχεια στα πόδια τους οι φιλοξενούμενες. Και είναι αυτό που είπες προηγουμένως στο αυτή που μου ψιθύρισες, ότι δεν έχουν πάρει μπάλα ούτε η Λαγκόνια ούτε η Αγιάννα και πρέπει να πάρουν. Όπως τώρα έχει την μπάλα η Αγιάννα από τις λίγες φορές. Δεν μας έχουν αφήσει να πάρουμε μπάλα φυσικά. Έχεις τον λόγο, Αντρέ. Όντως, Γρηγόρη, είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα σε αυτά τα αρχικά στάδια της αναμέτρησης των Πανίκο Κίμωνος, των τεχνικών των Απολών Λέιτης. Δεν έχει πάρει ακόμη μπάλα καθόλου η Αλισάν Λαγκόνια ούτε και η Ρωσέλα Αγιάν. Ποδοσφαιρίστριες οι οποίες μπορούν να κρατήσουν, να κυκλοφορήσουν μπάλα και να αποφορτίσουν αυτή την πίεση που θέλουν να βάλουν νωρίς. Ήδη έχασαν δύο ευκαιρίες σε ένα πεντάλεπτο μέσα και κρατούν συνέχεια την μπάλα. Ακριβώς, και αν κρίνω, γιατί είναι στα σουηδικά που μεταφέρει τις πλήστες πληροφορίες ο τεχνικός της φιλοξενούμενης ομάδος, θέλει πιο γρήγορο ποδόσφαιρο. Αν κρίνω από κάποιες κινήσεις που έχει κάνει με τα χειρονομίες. Ναι. Νομίζω ότι, όπως είπαμε και νωρίτερα, Αλίσαν Λαγκόνια και Ρωσέλα Αγιάν, ποδοσφαιρίστριες οι οποίες θα πρέπει να κρατήσουν μπάλα, όπως και η Μπιόρκ με την εμπειρία της, για να αποφορτίσουν αυτή την πίεση. Όσο περνά ο χρόνος, θα χτίζει και καλύτερη ψυχολογία, νομίζω, η ομάδα του Πανίκου Κιμόνος. Μάλιστα. Η Άρντ κάνει μια πάσα δεξιά για την Λεόναρτσεν. Πήρε μπάλα Γκισονίδη, δώσε γρήγορα μπροστά στην Ρούς. Πολύ γρήγορα χάθηκε η μπάλα. Ξανά κατοχή για τις φιλοξενούμενες. Δείχνει να ελέγχει για να πηγαίνει πρώτη στην μπάλα η Σιδηρά. Γυρίζει πίσω στην Στουτ. Θέλει στήριγμα. Άνοιξε η Κιόρκ δεξιά, αλλά έκανε το γέμισμα. Έδιωξε η Ελίζαμπετ Στουτ. Τα δεξιά το πλάγιο για την Λίνκοπινγκ. Με την Άννα Όσκαρσον να εκτελεί. Μπάλα και πάλι σε αυτήν. Βγήκε πρώτη τώρα και πήρε η Λαγκόνια. Πάμε για μια οργανωμένη προσπάθεια από τις ποδοσφαιρίστριες μας. Καθυστέρησε και έχασε η Χάν. Η Πάνουσιτς έδωσε πίσω. Η Όσκαρσον πιο πίσω στην Άρντ. Η Κίλτε Μόες έχει τώρα μπάλα και πάλι στην Άρντ. Από τα δεξιά και πάλι φιλοξενούμενες. Πλάγιο για τη Λίνκοπινγκ. Λίνκο. 5 Νοεμβρίου αρχίζει το νέο πρωτάθλημα, το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Όλα τα παιχνίδια Κυριακή και ένα παιχνίδι κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί θα είναι ζωντανό από τα κανάλια της Ιταβίζου. Όπως ζωντανά θα μεταδοθεί και το παιχνίδι του επαναληπτικού για τη φάση των 32 του Champions League 11 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Τετάρτη στις 7, από το Ιταβίζου Sports 3. Μια δυνατή πάσα, η μπάλα θα πάει έξω από την Μάγια Κίλτεν Μόες. Πρώτη αγωνιστική. Από όλο λέει ότι θα φιλοξενήσουν την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Champions. Ήψον Αλεμεσού. Δέκα ομάδες στο πρωτάθλημα γυναικών. Την περίοδο 17-18 είναι το 20ο πρωτάθλημα από τότε που διοργανώνεται από την ΚΟΠ. Πάμε στην επιθετική προσπάθεια των Απόλλων Ladies με την Μικαέλα Χάν. Να δίνει δίπλα της στην Κινοσίδου, έκανε μια τρίπλα παραπάνω και έχασε από την Λεόναρτσεν. Χάν. Πίσω στην Σιδηρά. Καλή κίνηση, καλή και η παλιά της, φαινόταν καλή, έδιωξε η Όσκαρσον. Και πάλι πίσω η μπάλα στην Άρντ. Καλό κοντρόλ, καλή και πάσα μπροστά για την Πάνουσιτς. Ελέγχει η Σιδηρά και κάνει μια παλιά δυνατή.
Δεν προλάβαινε με τίποτα η Αγιάν, η Ροζέλα Αγιάν. Και κατοχή για την Λίκοβιξ. Πέντε γκόλ η Ροζέλα Αγιάν μέχρι στιγμή στο Champions League. Ροζέλα Αγιάν. Ενώ πρώτη σε ασίστ είναι η Αλίσα Λαγκόνια. Έχει πέντε ασίστ. Από τα αριστερά ανοίγεται η Άντερσον. Γίνεται όμως κάθε την πάσα για την Χούρτινγκ. Η Σουηδέζα μόλι απομάκρυνε δίωξε σε πλάγιο. Καλού κακού εκεί υπό την πίεση της Χούρτινγκ, που στο πρώτο λεπτό έχασε την πρώτη ευκαιρία. Ενώ έγινε ακόμη μία από τη Λεόν Αρτσέν στο πέμπτο λεπτό. Η Γιώνα Άντερσον στο πλάγιο. Πίσω η μπάλα και πάλι στην Κίλντε Μοές. Έχει στη ρήμα την αρχηγό της, δίπλα της η Γιάννη Άρντ. Βλέπει την κίνηση από την Χούρτινγκ, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Την πιέζει Μόλιν. Η μπάλα στην Αγιάν, έδωσε δίπλα της στην Φαρίας που έκανε την παλιά. Φαίνεται καλή, για να δούμε. Ναι, προλαβαίνει η Κισονίδου. Στο ένα, μία εναντίον μίας. Είναι πάρα πολύ καλή. Πάμε να δούμε και ένα σούτ καλό τώρα. Έγινε από την Φαρίας, αλλά ήταν στην πλάτη της Κίλντε Μόες. Σιδηρά. Έδωσε στην Μπιόρκ. Αυτή στην Μόλιν. Καλή πάσα. Αρχίσαμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο σιγά σιγά. Να κρατούμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Έδωξε η Μπιόρκ. Πέφτει μπάλα εκεί που είναι η Χάν. Τώρα μια καλή κάθετη έγινε, αλλά στη δυνατή κόντρα εκεί η Χάν τώρα. Κρατάει μπάλα η Λέον Άρτσεν. Άρντ. Συνεχώς ορθιός ο Κίμωνος. Παναγιώτης Κίμωνος με τον βοηθό του. Μπάλα στην Όσκαρσον. Τώρα πίσω στην Άντερσον. Εδώ η τερματοφύλακας της Λίνκομπινγκ, 24 χρόνων Σουηδέζα. Είμαστε στο 14ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Προσποίηση από την Μόλιν. Φεύγουμε από τα δεξιά μπροστά με την Μόλι να κάνει μια δυνατή πάσα. Έδιωξε η Άρντ. Τώρα η μπάλα στην Αλίσα Λαγκόνια και πίσω στην Σιδηρά. Καλή πάσα για την Χάν. Πίσω η Σιδηρά. Δανάει η Σιδηρά. Η οποία κάνει και το γέμισμα για την Αγιάν. Πέφτει πίσω η μπάλα. Νομίζω είναι κόρνερ. Όχι. Διαμαρτύρεται, νομίζω βρήκε μπάλα. Εδώ η Ροζέλα Αγιάν. Τελικά δεν βρήκε η Άντερσον, δεν βρήκε μπάλα στο κεφάλι της. Πλάγιο για τις Apollon Ladies. Κάνει κίνηση η Λαγκόνια. Άλλο ένα πλάγιο. Μένει εκεί η Κριστίνα Ιορδάνου. Με δύναμη εκτελεί για την Λάουρα Ρούς. Η Μπάνουσιτς έδωσε πίσω στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ανεβαίνουν οι φιλοξενούμενες. Η Λέον Άρτσον, η Χούρτινγκ πιο πίσω στην Ασλάνη. Έγινε το λάθος, παίρνει και φεύγει εντυπωσιακά η Λάουρα Ρούς. Πέφτει κάτω φάουλ για τις Apollon Ladies. Καλή προσπάθεια από τη Λάουρα Ρούς. Είμαστε στο 16ο λεπτό. Έμεινε κάτω.
η Λάουρα Ρους, μέσα τώρα το ιατρικό team των Απόλλων Ladies. Εδώ το σπρόξιμο, είδατε, στην Ρους. Τη Ρουμάνα και κίτρινη στην Λέναρτσον, το αριθμό 10. Στο 16ο λεπτό. Δροσίζονται. Η Σιδηρά, ήρθε και η Αγιάν. Παίρνουν κάποιες οδηγίες από τον βοηθό προπονητή του Παναγιώτη Κίμωνος. Η Ρούς, η Ρουμάνα μένει ακόμη λίγο κάτω. Τώρα σιγά σιγά θα σηκωθεί. Είναι σε καλό σημείο σίγουρα για απευθείας εκτέλεση. Η Σιδηρά πάει ήδη να στήσει μπάλα. Είναι αυτή μάλλον που θα εκτελέσει. Ή αυτή ή και η Λαγκόνια, για να δούμε. Στέκεται εκεί κοντά στην παρέα τους και η Μόλιν. Φεύγει τώρα. Ή η Λαγκόνια ή η Σιδηρά. Το τείχος στήθηκε από τις ποδοσφαιρίστριες της Linkobing. Έτοιμη και η Κάισα Άντερσον, η τερματοφύλακας. Η Λαγκόνια παίρνει φόρα, εκτελεί και η μπάλα στο δοκάρι μετά από απόκρουση της Άντερσον. Μεγάλη ευκαιρία για τις Apollo Ladies να ανοίξουν το σκορ. Άτυχη η Λαγκόνια, άτυχες η Apollo Ladies στο 17ο λεπτό του αγώνα. Ξανά η εκτέλεση φάουλ, απόκρουση και δοκάρι. Εδώ ξανά η προσπάθεια και το εξαιρετικό φάουλ από την Αλίσα Λαγκόνια, την Ιταλίδα. Η μπάλα στο δοκάρι στο 17ο λεπτό. Φαρίας, νέο σούτ, πέφτει, μαζεύει στην γωνία της και πάλι η Άντερσον. Άλλη μια καλή στιγμή και από άλλη οπτική γωνία το δοκάρι από το φάουλ και την απόκρουση της Άντερσον. Άτυχη η Αλίσσα Λαγκόνια. Και στη συνέχεια σούτ από την Φαρίας, έπεσε χαμηλά και μάζεψε η Άντερσον και πάλι στο 18ο λεπτό. Κατοχή για την για τις Apollo Ladies, η corner. Corner. Εδώ είναι η Στουτ, η Αμερικανίδα τερματοφύλακας των Apollo Ladies. Η Άντερσον πήγε να εκτελέσει. Τζόνα Άντερσον με το αριστερό, έτοιμη να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την Linkobing. Κεφαλιά πάνω από την εστία της Στουτ. Από την Πιόρκ πρέπει να γίνει κεφαλιά και έχουμε δεύτερο κατά σειρά κόρνερ για τις φιλοξενούμενες. Και πάλι στην μπάλα στη γωνία η Άντερσον. 19ο λεπτό του αγώνα. Δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά εκτελεσμένο. Προσπάθεια κεφαλιά από την Άννα Όσκαρσον, χωρίς τύχη. Δύο καλές στιγμές για τη Linkobing και δύο για τις Apollo Ladies. Ξανά το φάουλ από άλλη οπτική γωνία. Η πολύ καλή αντίδραση της Κάισα Άντερσον απέκρουσε και η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι της στο οριζόντιο. Έτσι χάθηκε η πιο μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα μέχρι στιγμής. Κατέβασε έξοχα η Αγιάν. Την μπάλα τώρα στην Χάν. Μικαέλα Χάν. Απέναντι για την Ιορδάνο. Ευκαιρία και πάλι το γύρισμα. Πέφτει, διώχνει στην κλειστή της γωνιά σε κόρνερ. Και πάλι η Άντερσον στο 20ο λεπτό λέει και πάλι όχι στη Λαγκόνια. Άλλη μια καλή στιγμή στο 20ο λεπτό του αγώνα. Εκτελέστηκε με πάσα το κόρνερ, η Σιδηρά πέφτει κάτω, τίποτα. Διαμαρτύρεται η αρχηγός των Apollo Ladies, διαμαρτυρήθηκε
και ο Κίμωνος. Να δούμε εδώ ξανά την προσπάθεια της Σιδηρά. Όχι, δεν γίνεται κάτι. Έκανε την προσπίση, είχα την ισορροπία της περισσότερο. Και στην μπάλα για να δώσει συνέχεια στον αγώνα η Άντερσον. Που όταν χρειάστηκε σε 2-3 περιπτώσεις, ειδικά στο φάουλ. Έδειξε ότι δύσκολα μπορεί να νικηθεί. Δεν τον λόγο συνάδελφο, ο Ανδρέας Παυλίδης, πάμε κοντά του. Ανδρέα, συμπληρώσαμε το 20 λεπτό, είμαστε στο 21ο, σε ακούμε. Πολύ πιο ικανοποιημένο σε σχέση με την προηγούμενη μας σύνδεση, Γρηγόρη, ο Παλίκος Κίμωνος. Έχει ισορροπήσει πλέον ξεκάθαρα η Απολλωλέτης. Να δούμε εδώ την φάση. Ναι, η Ασλάνη κάνει την πάσα για την Μίντελ. Βγήκε και πάλι η Στουτ. Πάρα πολύ καλή αντίδραση από την Αμερικανίδα, τερματοφύλακα των Απολλωλέτης. Πάμε και πάλι, συνεχίζει το σχόλιο σου, Ανδρέα, αφού βλέπουμε και την ευκαιρία ξανά. Έδωσε πάσα πάρα πολύ καλή Ασλάνη για την Μίντελ. Και κοιτάξτε την αντίδραση της Τουτ. Βγήκε έγκαιρα και έδιωξε. Μπροστά από την Κριστίν Μίντε. Ανδρέα. Πολύ πιο ικανοποιημένος, όπως λέγαμε και νωρίτερα, Γρηγόρη, παρά την ευκαιρία που χάθηκε δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Παρίκος Κίμωνος. Βλέπει ότι υπάρχει πλέον μια πολύ καλύτερη προσπάθεια και πατά πολύ καλύτερα η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε την Ρωσέλ Αγιάν. Όπως και τώρα η Αγιάννα, το προσπίση και το σιούτ εξωτερική πλευρά των δικτύων της Άντερσον στο 22ο λεπτό. Εδώ η Αγιάν μπορούσε για καλύτερο τελείωμα στην αντίθετη πλευρά. Να δούμε ξανά. Έκανε την προσπίση της και με το αριστερό. Δέστε την πάρα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων της Άντερσον. Αν δεν ολοκλήρωσες, Ανδρέα, και έχεις κάτι να πεις, ολοκλήρωσε. Είναι η πρώτη φορά, Γρηγόρη, που βλέπουμε αυτή την διαγώνια πάσα προς την Ρωσέλ Αγιάν. Είχε εξαιρετική κοφτή τρίπλα, πρώην άσος της Τσέλσι και της Everton, διεθνής με τις μικρές ομάδες της Εθνικής Αγγλίας Γυναικών. Είναι ένα πολύ δυνατό χάρτη στον αγωνιστικό χώρο και με αυτές τις πάσες μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη για την αντίπαλη ομάδα. Λέγαμε νωρίτερα, πιο ικανοποιημένος πλέον ο Πανίκος Κίμωνος, γιατί η ομάδα του έχει πιο κοντά τις γραμμές και πλέον έχει ισορροπήσει καθαρά το παιχνίδι. Από την πλευρά του ο Σουηδός τεχνικός των φιλοξενουμένων απλά θέλει περισσότερες πρωτοβουλίες από την Χούρτινγκ, ζητά από την ίδια να οπισθοχωρήσει κάποιος σε κάποιες περιπτώσεις και να πάρει περισσότερο την κατοχή, να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε ξανά σε αρχή κίνηση την προσπάθεια της Αγιάν, της Αγγλίδας και την αντίδρασή της. Τα 21 της χρόνια, παίζει πριν στην Chelsea και στην Everton, παίζει στην Εθνική Αγγλίας στην ηλικία της. Εδώ η μπάλα πέρασε προηγουμένως εκτός, το πλάγιο είναι για τις Απολλωλέτης, εκτέλεσε τα γρήγορα η Αγιάν. Εδώ σε στην Ρους. Κάνε χέρι νομίζω. Η Ασλάνη. Φάουλ. Εκτελείται από την Φαρίας με δύναμη απέναντι, αλλά η Όσκαρσον έδιωξε σε πλάγιο. 24ο λεπτό του αγώνα. Φάση των 32 του γυναικείου Champions League. Διώχνει μακριά η Κίλτερ Μόες. Οι Απολλωλέτης ισορρόπησαν τα δεδομένα όσον αφορά και την κατοχή μπάλας αλλά και τις ευκαιρίες. Έχουμε και την καλύτερη, εκείνο το φάουλ της Λαγκόνια στο 17ο λεπτό, το δοκάρι. Πιέζει η Κισονίδου. Όταν μπήκε αυτή στον αγώνα και η Λαγκόνια και η Ρους και η Αγιάν, άρχισαν οι Απολλωλέτης να είναι πιο διεκδικητικές και να έχουν απαιτήσεις. Μπορούν να πάρουν αποτέλεσμα σήμερα. Κόρνερ. Άφησε έξυπνα η Ρους, η Ρουμάνα. Και πάει να το εκτελέσει η Αλίσα Λαγκόνια. Πάει και η Σιδηρά κοντά της. Αλλά πάει και η Μπάνουσιτς να τις πιέσει. Τρίτο κόρνερ για τις Απολλωλέτης. Εκτελέστηκε, έδιωξε η Ασλάνη σε πλάγιο.
Τελέστηκε για την Κισονίδου. Δηλαδή της έχασε. Ελέγχει η Δανάη Σιδηρά. Πάει πίσω, της δίνει στήριγμα η Μπιόρκ. Ανοίγεται δεξιά συμπατριώτησά της η Μολίν. Θα πάει όμως για την κάθε την παλιά και είναι η Ρούς. Άφησε η Άρνθ, η αρχηγός της Λίνκομπινγκ, στην Άντερσον. Είμαστε στο 26ο λεπτό. Τώρα το 0-0 παραμένει. Έχει 14 γκολ υπέρ, ένα κατά στον όμιλο όπου προκρίθηκε η ομάδα του Παναγιώτη Κίμωνος. Είναι φαβορή για πρόκριση η Λίνκομπινγκ. Είναι η 7η φορά που οι Apollo Ladies συμμετέχουν στη φάση των 32 και δεν προκρίθηκαν ποτέ στη φάση των 16. Κίλτελ Μόες για την αρχηγό της εκεί, την Γιάννη Άρνθ. Η Μπιόρκ έδιωξε στη συνέχεια η Μόλιν. Άρνθ πίσω στην Άντερσον. Ανοίγεται αριστερά η Τζόνα Άντερσον. Λεονάρτσεν. Καλό συνδυασμό, Λεονάρτσεν. Θα σταματήσει η Σιδηρά και τη φωνάζει να σηκωθεί πάνω. Λαγκόνια θα χάσει, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Πίσω στην Όσκαρσον. Όσκαρσον στην Άρνθ. Άρνθ στην Γιόνα Άντερσον. Έχασε η Χούρτινγκ. Πήρε όμως το πλάγιο. Θα το εκτελέσει η Άντερσον. Πίσω στην Γιάννη Άρνθ. Καθυστερεί και δίνει δίπλα της αριστερά στην Γιόνα Άντερσον. Αυτή με τη μία μπροστά για την Χούρτινγκ. Είναι γρήγορη, αλλά είναι γρήγορη επίσης και η Τέρες Μπιόρκ. Άντερσον στο πλάγιο από τα αριστερά. Γυρίσει έξυπνα και πάει για την σέντρα. Η Ασλάνη θα κερδίσει το κόρνερ. Κοσοβάρη Ασλάνη. Στο κόρνερ η Εμίνα Λεόναρσον. Έμα Λέναρσον που δέχθηκε την κίτρινη κάρτα. Στο 18ο λεπτό κάνει το φάουλ στη Ρούς. Ελέγχει και πάει πρώτη στην μπάλα η Λεόναρτσεν. Δώσε στην Άντερσον, στη δεξιά στην Όσκαρσον. Η Ορδάνου έδιωξε. Πέσε κάτω η Λαγκόνια. Λεόναρτσον. Πήρε μπαλά η Λαγκόνια και πάλι, έδωσε πίσω στην στην Ρούς. Γύρισε η Χάν. Πιέστηκε και κλείστηκε από την Πάνουσιτς. Μπιόρκ. Ανοίγεται δεξιά η Μόλιν. Και πάλι η Μπιόρκ. Κάνει μια κάθετη παλιά για τη Ρούς, για την πισινή κεφαλιά. Περνάει μπάλα, για να δούμε ευκαιρία, η Ρούς θα κάνει το γύρισμα, η κεφαλιά έξω, αλλά έχει ακουστεί σφύριγμα προηγουμένως από την Κροάτισσα διαιτητή. Για φάουλ της Ρούς, εδώ δεν βλέπουμε κάτι. Πάνω στην τερματοφύλακα έσπρωξε, ναι. Φανεί καλύτερα εδώ τώρα. Την έσπρωξε, έχασε την ισορροπία της. Γύρισε στη συνέχεια την σέντρα. Αλλά προηγήθηκε το φάουλ. Η Μπιόρκ για την Χάν. Καλό κοντρόλ. Πάσα στη Λαγκόνια. Πίσω η μπάλα από την Λεόναρτσεν στην Άντερσον. Διώχνει όπως όπως. Λαγκόνια, Χάν, Μπιόρκ. Σιδηρά.
πίσω στην Ελιζάμπετ Στουτ. Σιδηρά. Χαν. Γύρισε, κάνει σωστή πάσα για την Φαρίας. Θα χάσει γρήγορα από την Λέοναρτσον. Προσποίηση από την Λέοναρτσεν. Σιδηρά ελέγχει, γυρίζει πίσω στην Στουτ. Όπως η Αμερικανίδα διώχνει. Κισονίδου περίμενε, πλάγιο από την Άνκαρσον. Κάνει μια κίνηση η Λαγκόνια, η Κισονίδου βρίσκει την Ιταλίδα, αυτή πιο πίσω στην Χαν. Κλείστηκε από την Λέοναρτσεν και φάουλ. Από δύο φάουλ τα κερδισμένα, μόλις τέσσερα στο σύνολο. Η σέντρα φαίνεται καλή, δεν προλάβε η Τζανέλη Φαρίας. Στο 33ο λεπτό επιστρέφει η Φαρίας. Ξανά η σέντρα που βγήκε από την Χαν ήταν λίγο δυνατή για την Τζανέλη Φαρίας, Αμερικανίδα. Ελέγχει Σιδηρά. Γιόρκ πίσω στην Στουτ. Την παλιά απέναντι για την Κισονίδου. Ήταν σε θέση offside. Είναι πάνω το σημειάκι. Τέλεσε η Όσκαρσον. Από την Άρντ η μπάλα στην Λέοναρτσεν. Δεν περνάει κάθε την πάσα της. Καλή κυκλοφορία από τις φιλοξενούμενες. Η μπάλα στην αρχηγό του, στην Άρντ. Τώρα η Λέναρτσον. Είναι η μοναδική που έχει κίτρινη κάρτα από το 18ο λεπτό. Όταν κέρδισε το φάουλ η Ρούς, το εκτέλεσε η Λαγκόνια και από την απόκρουση της Άντερσον η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Ήταν η πιο μεγάλη ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Εκείνο το φάουλ της Λαγκόνια. Είχαν δύο πολύ καλές στιγμές και οι παίχτες της σουηδικής ομάδας. Βλέπουμε και την κατοχή. 49 με 51%. Λαγκόνια. Εδώ υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Η πάσα όμως είναι δυνατή. Ισορροπήσαμε για τα καλά τον αγώνα. Το φοβηθήκαμε λίγο το παιχνίδι. Έτσι, Ανδρέας, αυτό το πρώτο πεντάλεπτο, όταν έχασαν και τις δύο ευκαιρίες και είχαν και καλύτερη κυκλοφορία οι ποδοσφαιρίστριες της Λίνκοβικ. Αλλά και με τις ευκαιρίες, να δούμε εδώ και ερχόμαστε κάτω. Η Ρούς έκανε την προσπάθεια, έκανε και το γύρισμα δεξιά την Αγιάν. Έτοιμη για σέντρα, την κάνει στην περιοχή, διώχνει η Άρντ. Γρήγορα η Χάν επαναφέρει. Μέσα είναι η μπάλα και κόρνερ. Από το πουθενά εκεί πίεσε η Ορδάνο και έχουμε κόρνερ για την Απόλλων Λέιτς. Μέχρι εκτελεστεί, Αντρέα, η άποψή σου για το... Έτσι στα γρήγορα, Γρηγόρη, απλά να πούμε ότι νομίζω ναι, όντως φοβηθήκαμε το παιχνίδι στο πρώτο πεντάλεπτο. Μπήκαμε πολύ χαλαρά, πολύ φοβισμένα θα έλεγα στο παιχνίδι από Apollo Ladies. Όμως έχουν ισορροπήσει για τα καλά το παιχνίδι και είναι, επαναλαμβάνω, πολύ πιο ικανοποιημένος ο Πανίκος Κίμωνος, ο οποίος απλά περνά κάποιες προσωπικές οδηγίες. Πάμε να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Η Σιδηρά ψιλοκρεμαστά πάει πίσω, η μπάλα στην Ιορδάνου. Το σουτ δεν είναι δυνατό, μαζεύει εύκολα η Άντερσον. Με τα χέρια γρήγορα μπροστά η Χαν άφησε για την Σιδηρά.
Λαγκόνια. Έγινε λάθος. Γρήγορα η Μπάνουσιτς για την Χούρτινγκ. Πρώτη στην μπάλα η Φαρίας, Αμερικανίδα, για την Ρούς, διώξει η Γιάρν, την μπάλα στην Λιονάρτσον. Πίσω τώρα η Κίλτεν Μόες, η Γιάρν στην Όσκαρσον. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Η Λεόναρτσεν. Κινοσίδου. Η Χάν την παλιά για την Αγιάν. Πέρασε μπάλα κάτω από τα πόδια της Άντερσον. Ευκαιρία με την Αγιάν. Η Μόλιν είναι. Δεν πέρασε πάσα σωστή. Φαρίας έπεσε, δεν υπάρχει φάουλ, πήρε η Ασλάνη. Η Μπένουσιτς θα κερδίσει το κόντερ από την παρέμβαση εκεί, τη Σιδηρά. Εδώ είναι Μπάνουσιτς. Τριακοστό ογδό λεπτό του αγώνα. Απόλλο λέει της Λίνκοπικ πάντα στο 0-0. Έτοιμη για το κόρνερ είναι η Κοσοβάρη Ασλάνη. Περισσότερες ποδοσφαιρίστριες στη μικρή περιοχή της Τούτ, η οποία βγήκε και πήρε το φάουλ. Πρέπει να είναι από την αρχηγό των Σουηδέζων, η Γιάννη Άρντ, η οποία επιστρέφει στην άμυνα της. Ναι. Αυτή έκανε το φάουλ στην Στούτ. Τώρα σηκώνεται η Αμερικανίδα, τερματοφύλακας των Απόλλων Λέιτης. Εδώ είναι ο Παναγιώτης Κίμωνος. Μπιόρκ. Η Χάνινε. Δίνει τώρα στην Μόλιν. Μόλιν για την Αγιάν. Κίλτε Μόες. Έγινε λάθος. Πίσω η Χούρτινγκ. Έχει ευκαιρία να βγει γρήγορα μπροστά. Έχει και την Μπάνουσιτς. Η πάσα της ευτυχώς δεν ήταν καλή. Μαζεύει Στούτ. Η Στούτ κάνει πάσα δεξιά στην Φαρίας. Πέρασε μπάλα αυτή κάτω από τα πόδια της Χούρτινγκ. Παλιά μπροστά για τη Ρούς, δεν περνάει. Η Μπιόρ κατεβάζει. Επανακερδίζει, πάρα πολύ καλή. Πάσα στην Ροζέλα Γιάν. Η Ρούς τώρα πιέζεται από την Κίλτερ Μόες. Διώχνει η Άρντ. Βγήκε η Άντερσον και παραχωρεί πλάγιο υπό την πίεση της Λαγκόνια. Ξανά εδώ, η ποδιά της Φαρίας στην Χούρτινγκ. Εδώ κάνει λάθος η Μόλιν και φάουλ στην Χούρτινγκ από την Τζούλια Μόλιν. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις. Τον do it again, της λέει η Κροάτισσα, διαιτητής, Ιβάνα Μάρτινιτς. Άντερσον ευτελεί, Γκίλτεν Μόες για την Άρντ.
Λέναρτσον. Πάνουσιτς. Θα χάσει. Πιέζει η Ρούς την Άρνθ. Διώχνει η Μπιόρνγκ. Κατέβασε η Αγιάν. Θέλει στήριγμα εκεί, στεφογυρίζει. Κάνει τώρα την εξαιρετική παλιά απέναντι. Η κίνωσή του θα εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο. Χαν. Ρούς. Κίνωσή του. Κριστίνα Ιορδάνου κατάφερε, έκανε την σέντρα, αλλά η μπάλα πάνω από την εστία της Άντερσον. Αντρέα Παυλίδη λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 42ο λεπτό. Ένα καλό πρώτο ημίχρονο, πάρα πολύ καλό, αν δούμε και τις ευκαιρίες που χάσαν οι δύο ομάδες, αλλά και ο ρυθμός. Είμαστε στους 32 του Champions League, του γυναικείου Champions League. Δυσκολεύουν από εδώ και πίτα τα δεδομένα για την κυπριακή ομάδα, αλλά όπως βλέπουμε μπορεί να πάρει ένα αποτέλεσμα σήμερα. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Γρηγόρη. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει προσφέρει μέχρι στιγμής ρυθμό, καλές ευκαιρίες, γενικά πολύ καλές αναπτύξεις. Να δούμε εδώ την προσπάθεια που μακρύνεται η μπάλα από την Μπιόρκ. Όταν συνεχίζουμε, νομίζω πολύ καλές προσπάθειες γενικά, πολύ καλή ανάπτυξη και από τις δύο ομάδες. Καλή κυκλοφορία, γρήγορο ποδόσφαιρο. Αυτό που έλειψε ήταν ένα γκολ από το μέχρι στιγμής. Τι παρακολουθούμε στο παιχνίδι. Υπάρχει ακόμη χρόνος φυσικά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Απλά να προσθέσω, Γρηγόρη, ότι νομίζω ότι κυλά το παιχνίδι βάσει προγράμματος για τον Πανικό Κύμωνος. Αυτό που ακούσαμε νωρίτερα και κατά την διάρκεια του pre-game από τον πρόεδρο των Apollon Ladies, τον κύριο Ανδρέα Μαραγκό, μας είπε ότι πρωταρχικός στόχος είναι να κρατήσουμε το 0 παθητικό στην άμυνα. Νομίζω ότι θα έχει τις ευκαιρίες της και στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Πανικού Κύμωνος να πετύχει. Είχε έναν κόλ και αν κρατήσει και το 0 στην άμυνα, νομίζω θα πάει με ένα πολύ καλό σκορ στην Σουηδία. Να δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί, γιατί και οι φιλοξενούμενες από την πλευρά τους ήρθαν εδώ με στόχο να πάρουν την νίκη. Εξού και οι τελευταίες οδηγίες από τον προπονητή τους να ανέβουν πολύ πιο ψηλά, να βάζουν πιο ψηλά την πίεση. Φάουλ εδώ από την Μόλινγκ που δέχεται και αυτή παρατηρήσεις. Είδα δεχτεί και η κτρινή κάρτα. Το τράβηγμα στις παρατηρήσεις. Ευτυχώς μένει η κροάτισσα. Εδώ το τράβηγμα στην Μπάνουσιτς, Μαρίτσα Μπάνουσιτς. Εδώ η σιδηρά με τη Λαγκόνια. Η Στουτ δίνει οδηγίες στην Ελλαδίτισσα και στην Ιταλίδα. Εκτελεί η Μπάνουσιτς, δεύτερο δοκάρι, γίνεται ένα πλασιά στόχο από την Χούρτινγκ. Εκτελεί Στουτ. Τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Όσκαρσον, Άρνθ, πιέζει Ιορδάνου. Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις, ενημερώνει ο Ανδρέας Παυλίδης. Η μπάρα στην Φαρίας. Στη συνέχεια η κοινωσή του δεν μπορούσε να περάσει πάσα στη Ρούς. Το πλάγιο για τις φιλοξενούμενες. Πιέζει η Ρούς. Η μπάλα στην Άρντ. Γυρίζει πίσω στην Γκάισα Άντερσον. Λέναρτσον γύρισε, έδιωξε. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Γρήγορα η Αγιάν. Φαρίας, δεν πέρασε η πάσα της. Μπιόρνγκ.
Τα τελευταία προσπάθεια Εφαρίας είναι εκεί στη μέσα γραμμή. Κάνει την καθετή πάσα στη Ρους. Γυρίζει αυτή ένα ψιλοκρεμαστό σιούτ πάνω από την εστία της Άντερσον. Στο πρώτο λεπτό το καθυστερήσει. Ξανά η προσπάθεια από τη Ρους. Συμπληρώνονται και οι καθυστερήσεις στο ένα λεπτό. Για την φάση των 32 του Champions League, του γυναικείου Champions League. Στο πρώτο ημίχρονο, Apollo Ladies με την σουηδική Linköping στο 0-0. Μετά από ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Με καλό ρυθμό, με ευκαιρίες, με την καλύτερη αυτή της Λαγκόνιας το 17ο λεπτό και το δοκάρι. Κράτησαν πάρα πολύ καλά οι Apollo Ladies. Μπορεί στο πρώτο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο να μην ήταν τόσο καλές, να μην ήταν καλή αρχή, αλλά στη συνέχεια ισορρόπησαν και σε θέμα κατοχής της μπάλας, αλλά και στις ευκαιρίες. Στατιστικά πριν πάμε διάλειμμα, 5 με 4 σούτ, 3 με 2 προς την εστία, 2 με 3 αποκρούσεις από 4 κόρνερ, ένα offside για τις Apollo Ladies, λίγα φάουλ, 5 με 4, μια κίτρινη αυτή της Λέναρτσον στο 18 λεπτό και ακριβώς στη μέση η κατοχή. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Αγάπη μου, αγάπη μου, εσύ.
Bando. Buona, vedo una, eh?